Έχουμε και την εμπλοκή του Ισραήλ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συριακή κρίση. Να κάνω ένα σχόλιο γι' αυτό, μιας και φημολογείται ότι η χθεσινή επίθεση ήταν από Ισραηλινές πηγές. Να θυμίσω ότι αντίπαλος του Ισραήλ είναι ο Άσαντ, τον οποίο όμως έχει δώσει το μήνυμα ότι δεν θέλει να ανατρέψει, επειδή ο Άσαντ στηρίζεται από τη Ρωσία και οι Ισραηλινο-Ρωσικές σχέσεις είναι σε καλό επίπεδο. Αντίπαλος μεγαλύτερος για το Ισραήλ είναι το Ιράν και ο σιητικός του άξονας με τη Χεσμπολά του Λιβάνου. Αυτό τον άξονα θέλει να αποκόψει το Ισραήλ. Αυτή είναι η στρατηγική του στη Συριακή κρίση και με αυτό, από αυτή την πλευρά έχει εμπλακεί και στη Συριακή κρίση. Δεν θέλει, με λίγα λόγια, το Ιράν να συνεχίσει να εξοπλίζει τη Χεσμπολά όπως υποστηρίζει το Ισραήλ. Και το ακόμα χειρότερο που θέλει να αποφύγει η Ισραηλινή πολιτική είναι στην επόμενη μέρα της Συρίας, όπως λένε χαρακτηριστικά Ισραηλινές πηγές, το Ιράν να μην καταφέρει να στήσει ένα δεύτερο Λίβανο σε Συριακό έδαφος. Τι εννοεί αυτό? Να μην στήσει μια ζώνη σιητικής επιρροής στη νέα ομόσπονδη, συνομόσπονδη ή όπως προκύψει η Συρία. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ ανησυχητικό το ότι όλοι κλιμακώνουν και τις τοποθετήσεις τους αλλά και τις στρατηγικές τους επιλογές, όπως ήταν ο έστω και περιορισμένης κλίμακας βομβαρδισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Ρωσία. Και είναι ανησυχητικός γιατί δεν ξέρουμε αν στο μεσοδιάστημα, μέχρι να υπάρξει αυτό το μεγάλο νέο deal για το πώς θα είναι η Συρία αύριο, μπορεί να έχουμε εντωμεταξύ άλλου τύπου στρατιωτικές κλιμακώσεις στην περιοχή. Πολύ να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υπεύθυνος τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε την πολιτική κουβέντα. Θα μεταφερθώ μέχρι τη Μουρούζη. Εγώ από τη Συρία θα φτάσουμε στη Μουρούζη. Και από την Κουμουνδούρου ουσιαστικά.